κινητοποίηση των τελωνίων Καστανεών για τις συνεχιζόμενες αγορές ευρυτών από την Τουρκία. Νερά και γλυκίσματα μοίρασαν άγιοι βασίλειδες. Και την τελευταία μέρα του έτους ανοιχτά τα καταστήματα. Τις αγορές των καταναλωτών περιμένουν οι έμποροι. Αλλαγή του χρόνου στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα, 30 Δεκεμβρίου, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Σε διαμαρτυρία στο τελωνείο Καστανεών προχώρησε ομάδα επαγγελματιών από την Ορεστιάδα. Οι επαγγελματίες ντύθηκαν άγιοι βασίλειδες και μοίραζαν νερά στους διερχόμενους, θέλοντας να καυστηριάσουν το γεγονός αγορών από τη γειτονική χώρα. Σε διαμαρτυρία στο τελωνείο Καστανεών προχώρησαν επαγγελματίες για τη συνεχιζόμενη έξοδο κατοίκων της περιοχής στην Τουρκία. Άγιοι βασίλειδες μοίραζαν νερά και γλυκίσματα σε όσους έβγαιναν και έμπαιναν στη χώρα. Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους. Ο σκοπός της κίνησης ήταν να γίνει μια διαμαρτυρία και να μοιράσουμε κάποια νερά και κάποια σνακ στους συμπολίτες μας που ταξιδεύαν στη γειτονική χώρα και στην αναμονή, που ήταν στην αναμονή. Το κάνετε χιουμοριστικά από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ακριβώς. Είναι μια ομάδα ανεξάρτητων επαγγελματιών που μιλήσαμε χθες το βράδυ και το οργανώσαμε. Δεν μας πληγώνει μόνο ότι πάνε και ψωνίζουν. Απλά δεν βγαίνουν καθόλου στην αγορά, δεν περπατάνε. Έχει αδειάσει η αγορά του Δημοτήχου, του Σουφλίου και της Ορεστιάδος. Και θα αυξηθεί κι άλλο. Στο μεταξύ, υπήρχε η αίσθηση ότι η διαμαρτυρία διοργανώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Ορεστιάδας, καθώς το όνομα του συλλόγου αναγραφόταν σε πανό και σε αυτοκόλλητα, με τον Εμπορικό Σύλλογο Ορεστιάδας να παίρνει σαφείς αποστάσεις. Έγινε μια παρανόηση. Εντάξει, δεν είναι κάτι άσχημο, γιατί αυτό πονά όλους τους εμπόρους και όλο το σύλλογο, πιστεύω. Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν ήταν ενήμερος για αυτό που έγινε, ότι θα βγει πανό με το όνομα του Εμπορικού Συλλόγου, ότι θα μπει μπροστά ο Εμπορικός Σύλλογος, χωρίς να το ξέρει κανένα μέλος του Εμπορικού Συλλόγου, ούτε ο πρόεδρος, ούτε η γραμματέας, ούτε κανένα μέλος. Γιατί αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα έπρεπε κανονικά να το προτείνουν όσοι επαγγελματίες ήταν, έτσι, όσοι πήραν την απόφαση να κάνουν αυτή την κίνηση, στον Εμπορικό Συλλόγο, να πάρθει απόφαση μέσω του Εμπορικού Συλλόγου για να τεθούν πανό και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, ή αυτοκόλλητοι, οτιδήποτε άλλο υπάρχει, ή έστω και να αναφερθεί το όνομα του Εμπορικού Συλλόγου. Αυτό για μας είναι κάτι το δυσάρεστο, δεν το περιμέναμε. Κρίμα, γιατί όλοι είμαστε σε απόγνωση επαγγελματίες αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο στο Βόρειο Εύρο, εδώ στην Ορεστιάδα, σε όλη την Ελλάδα από ό,τι ακούμε και από τις πληροφορίες που έχουμε σαν Εμπορικός Σύλλογος. Βρέθηκε μια ομάδα, εντάξει, αγανακτισμένων επαγγελματιών, το καταλαβαίνουμε, ναι, αλλά οι κινήσεις πρέπει να γίνουν πιο προγραμματισμένα και σε λογικά πλαίσια και στα πλαίσια του νόμου. Τώρα αν καθένας, ή εγώ, ή ο Γιάννης, ή ο Τόλης, ή ο Στράτος βγει και πει ο Εμπορικός Σύλλογος, ενώ δεν είναι μέλος καν του Εμπορικού Συλλόγου, είναι αυτό που με στενοχωρεί αυτή τη στιγμή σαν πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, και το λέω, είναι κρίμα, γιατί αυτές οι κινήσεις, ναι μεν, από μια μεριά δικαιολογείται, γιατί όπως είπα πριν, είμαστε σε απόγνωση, δεν ξέρουμε πλέον τι να κάνουμε, έτσι, για να αποφύγουμε και να καταπολεμήσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται Ανδριανούπολη. Αλλά έτσι όμως δεν γίνεται. Πρέπει όλοι μαζί, έτσι, να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να πούμε ότι θα κάνουμε αυτό, αλλά όλοι μαζί, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα πού θα καταλήξουμε και τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Σίγουρα θα συνεδριάσουμε ο Εμπορικός Σύλλογος. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε τώρα μέσα στις γιορτές, γιατί είναι και μια περίοδος λίγο δύσκολη. Λογικά μετά τις γιορτές θα δούμε τι θα κάνουμε, θα πάρουμε μια απόφαση για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το συμβάν, αλλά και γενικά όλη αυτή την κατάσταση η οποία λέγεται Ανδριανούπολη και μαστίζει το Βόρειο Εύρο. Να ευχηθούμε ακόμη μια φορά χρόνια πολλά, καλή χρονιά, το νέο έτος να είναι πιο δημιουργικό, πιο βατό και με περισσότερες χαρές και λιγότερη φορολογία. Με βάση την πληροφόρηση που έχω, είναι ότι κάποιοι φίλοι μας, συνδημότες μας, επαγγελματίες παλιοί, με ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, σκέφτηκαν να κάνουν αυτό το event, ας το πούμε έτσι, στις μέρες των γιορτών. Σίγουρα πηγάζει από κάπου. Πηγάζει από την αδυναμία
της πολιτείας, που το έχουμε προσωπικά επισημάνει πάρα πολλές φορές, να ελέγξει αυτές τις ροές. Μαθαίνουμε ότι αυτές τις μέρες έγινε πάλι πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν μπορεί να επιτρέπεται από την πολιτεία να γίνεται αυτή η ανεξέλεκτη εισαγωγή προϊόντων, εμπορευμάτων, χωρίς να υπάρχει ανάλογος έλεγχος. Ύστερα, όσον αφορά την κίνηση των συγκεκριμένων, από όσο ξέρω δεν είναι θεσμική, δεν υπάρχει φορέας που τους εκπροσωπεί, έτσι, γιατί καθένας παίρνει τις αποφάσεις του, μέχρι εκεί πέρα. Αλλά εμείς θα επανέλθουμε πάλι στο ίδιο θέμα. Δεν μπορούμε με τέτοιους κινήσεις να στρεφόμαστε ή να δείχνουμε ότι στρεφώνται οι διάφορες κοινωνικές ομάδες απέναντί τους. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Για να λυθεί, γι' αυτό στείλαμε την επιστολή στο Υπουργείο Οικονομίας. Αυτό πρέπει να γίνει χθες. Δεν πρέπει να γίνει τώρα. Και μάλιστα συμφωνούν και άλλοι φορείς, όπως το Επιμελητήριο, να πέσει στα 30 ευρώ, όπως ήταν και απλά σε 10.000 δραχμές. Αυτό θα λύσει μόνο το πρόβλημα και τίποτε άλλο. Για τα ψώνια της παραμονής της πρωτοχρονιάς βγήκαν οι καταναλωτές. Καθώς τα καταστήματα άνοιξαν σήμερα και αύριο θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Κίνηση υπάρχει, ωστόσο οι καταναλωτές παραμένουν ακόμα διστακτικοί. Στην αγορά για τα ψώνια της παραμονής και της πρωτοχρονιάς βγήκαν οι κάτοικοι της Ορεστιάδας. Τα καταστήματα άνοιξαν την τελευταία ημέρα του έτους και οι καταναλωτές έκαναν αγορές, αλλά και βόλτες. Και αν δεν μας κάνουν δώρο, ας κάνουμε εμείς τους εαυτούς μας, έτσι να χαρούμε. Αφού αν δεν μας χαροποιήσουν οι άλλοι, ας το κάνουμε μόνοι μας. Είναι μια όμορφη κίνηση με ό,τι και όσο μπορεί ο καθένας να πάρει κάτι και να κάνει ένα δωράκι για να κλείσει η χρονιά μας. Με χαμόγελο και αισιοδοξία για την καινούρια, γιατί το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Να είμαστε καλά και να περάσουμε καλά. Και εγώ τα έχω ψωνίσει αυτά που θέλω να ψωνίσω. Οπότε απλά χαζεύω αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πάρει και κάτι όμως έτσι. Μπορεί, άμα τι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να πάρει και κάτι, άμα τι. Για τη σύζυγο κάτι. Έχει την ονομαστική της γιορτή. Για εσάς. Για εμάς όχι. Δεν ψώνεις από εδώ, από κάτω, αλλά αρκετά καλές. Εδώ πέρα δεν έχω κάνει ακόμα γύρα. Τα καταστήματα τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά από τις 8.30 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Θα είμαστε εδώ να περιμένουμε τον κόσμο για τα τελευταία του ψώνια. Μακάρι να γεμίσει η αγορά μας κόσμο, να ομορφύνει ο δρόμος, θα βγουν για τα κάλαντα, θα είναι μια όμορφη ατμόσφαιρα, γιατί να μην τη χαρούμε. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, όπου έχει δημιουργηθεί το χωριό των Αγγέλων. Στην πλατεία Ορεστιάδας και φέτος θα γίνει η υποδοχή του νέου έτους. Με κέφι και αισιοδοξία για το νέο έτος, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις Αγγέλων Φως στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Το χωριό των Αγγέλων κάθε μέρα προσελκύει επισκέπτες από το πρωί, καθώς βοηθάει και ο καιρός. Νομίζω ότι ο κόσμος τίμησε την παρουσία του τις εκδηλώσεις Αγγέλων Φως, το θεματικό μας πάρκο, το χωριό των Αγγέλων. Και οι επαγγελματίες νομίζω ότι έχουν δουλέψει αρκετά και η σύλλογη είναι πολύ ευχαριστημένη από ό,τι βλέπω. Και φυσικά το βλέπουμε καθημερινώς ότι και το πρωί αλλά και το απόγευμα. Μέχρι τις βραδινές ώρες υπάρχει κίνηση μέσα στο χωριό των Αγγέλων. Κάνει τη βόλτα του ο κόσμος, στηρίζει τους τοπικούς συλλόγους, επισκέπτεται τα θεματικά σπιτάκια, επισκέπτεται το σπίτι του Άι Βασίλη κάτω και νομίζω ότι ευχαριστείται πάρα πολύ. Το θετικό βέβαια να πω είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Και έχουμε επισκέπτες και από τις άλλες πόλεις του νομού μας κυρίως, αλλά έχουμε και επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες. Όπως επίσης να πω ότι έχουμε πετύχει φέτος τα λεωφορεία τα οποία οδεύουν προς την γείτονα χώρα, να κάνουν στάσεις και να μένουν εδώ πέρα αρκετές ώρες. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την τελευταία μέρα του έτους, όπου θα γίνει και η αλλαγή του χρόνου με συναυλίες. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο την τελευταία μέρα, την παραμονή, να έρθουμε όλοι εδώ πέρα στο χωριό των Αγγέλων και να αλλάξουμε χρόνο μαζί. Θα έχουμε μαζί μας τους Thrash Punks, μία μίξη παραδοσιακού και pop μουσικής, είναι δικά μας παιδιά και νομίζω ότι όλοι μαζί, ευχάριστα, με μια νότα αισιοδοξίας, να αποχαιρετήσουμε το παλαιό έτος, το 2018, και να αποδεχθούμε όλοι μαζί το 2019 με ευχές και με το βλέμμα μας πάντα προς το μέλλον και πάντα προς το καλύτερο. Αν και αρκετοί πιστεύουν στην τύχη που φέρνουν τα αγούρια, υπάρχουν και οι λάτρεις αυτού του εθίμου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που πιστεύουν ότι φέρνει καλοτυχία. Στην αγορά υπάρχει μεγάλη ποικιλία από γούρια ανάλογα με τις επιλογές του καθενός. Πολλοί πιστεύουν στην τύχη που φέρνουν τα γούρια. Περίτεχνα με φυσικά υλικά και χειροποίητα ευνοούν την τύχη και στολίζουν τόσο τα σπίτια μας, όσο και τις επιχειρήσεις μας, αλλά και εμάς τους ίδιους. Φτιάχνουμε τα γούρια μας για το 2019 φέτος. Είμαστε σε πυρετόδες διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος φαίνεται ότι το έχει γυρίσει στο γούρι,
Αν και παραδοσιακά οι περισσότεροι το αφήνουν για τελευταία στιγμή, γιατί είναι ένα πολύ εύκολο δώρο. Μπορείς να μοιράσεις, να δείξεις την αγάπη σου στον κόσμο. Ως επιτοπλίστων τελικά που χρησιμοποιώ είναι φυσικά υλικά, ξύλο. Φέτος πολλά από τα γούρια μας έχουν δουλευτεί και με πλέξη υλικά, τα οποία είναι διαχρονικά στον χρόνο. Μέταλλο, ορίχαλκο, κάποια από τα γούρια μας φέτος είναι και ασήμι επιχρυσωμένο. Και είναι γούρια τα οποία μπορούν να απευθυνθούν σε μεγάλο κοινό και για όλα τα βαλάντια. Φθηνά αλλά με γούστο προτείνονται για δώρα που θα φέρουν καλοτυχία στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είναι και για το σπίτι, είναι και για τις επιχειρήσεις. Πολλά από τα γούρια μας είναι και κοσμήματα, ούτως ώστε οποιοδήποτε να μπορεί να φοράει το γουράκι του καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και να νιώθει έτσι αυτή τη μαγική αύρα που περιβάλλει το γούρι. Τα γούρια μας φέτος ξεκινάνε, τα χειροποίητα γούρια, από τα 6 ευρώ. Μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ. Στις τιμές βέβαια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Προσπαθούμε να τα κρατάμε όσο γίνεται χαμηλότερες τιμές, με βάση βέβαια και τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο διαχειρός είναι καθαρά από ελληνικές εταιρείες, οπότε αυτό φαίνεται και στην ποιότητά τους. Και προσπαθούμε να επιλέγουμε υλικά τα οποία να απευθύνονται και σε καταναλωτικό κοινό που ψάχνει κάτι λίγο πιο οικονομικό, αλλά και σε αυτούς που ψάχνουν κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο, που θα μείνει αναλύωτο κατά το πέρασμα των χρόνων. Γράμμα στον Άγιο Βασίλη στέλνουν αυτές τις μέρες χιλιάδες παιδιά μέσω των ειδικών γραμματοκιβωτίων που υπάρχουν στα καταστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων. Τα παιδιά ζητούν δώρα και στέλνουν ευχές για το νέο έτος. Όσοι δεν έχουν στείλει ακόμη γράμμα πρέπει να βιαστούν, καθώς η παραλαβή τους θα γίνεται μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου. Με βλέπετε τώρα? Ωραία! Αγαπημένα μου παιδιά, καλώς ήρθατε! Κάθε χρόνο παίρνω τα γράμματά σας και τα διαβάζω όλα! Τα ελληνικά ταχυδρομεία συνεχίζουν και φέτος τη δράση «Γράψε ένα γράμμα στον Άι Βασίλη», παρέχοντας ένα μοναδικό τρόπο έκφρασης σε όλους αυτούς που θέλουν αυτές τις γιορτινές μέρες να επικοινωνήσουν, να μιλήσουν, να καταθέσουν τις επιθυμίες και τις σκέψεις τους. Τα κόκκινα γραμματοκιβώτια των ελληνικών ταχυδρομείων από τις 3 Δεκεμβρίου 2018 έως και τις 4 Ιανουαρίου 2019 θα υποδέχονται και πάλι τα γράμματα μικρών και μεγάλων προς τον Άγιο Βασίλη. Τα ελληνικά ταχυδρομεία για 27η χρονιά είναι πιστά στο ετήσιο εορταστικό ραντεβού με τα παιδιά, μικρά και μεγάλα. Συνεχίζουμε για φέτος τη δράση «Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη», μέσα από την οποία δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν, να γράψουν σε ένα χαρτί από καρδιά τις επιθυμίες και τις σκέψεις τους και να νιώσουν όλη αυτή τη μαγεία των Χριστουγέννων. Μέσα από την ιστοσελίδα hohoho.elta.gr τα παιδιά μπορούν να πάρουν ιδέες για το πώς θα γράψουν το γράμμα στον αγαπημένο Άγιο, αλλά και να απασχοληθούν δημιουργικά. Αυτή τη χρονιά ο Άγιος Βασίλης βοηθά τους μικρούς μας φίλους να γράψουν το καλύτερο γράμμα. Μέσα από την ιστοσελίδα hohoho.elta.gr μπορούν τα παιδιά να βρουν έξυπνες συμβουλές πώς θα γράψουν το γράμμα τους ώστε να φτάσει στον Άγιο Βασίλη. Υπάρχουν υποδείγματα γραμμάτων με χριστουγεννιάτικα σχέδια που τα παιδιά μπορούν να τα εκτυπώσουν και να τα χρησιμοποιήσουν γράφοντας το γράμμα τους. Και επίσης, όταν γράψουν το γράμμα τους μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους παίζοντας τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα στο site. Πέρσι 120.000 παιδιά έστειλαν γράμμα στον Άγιο Βασίλη μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων, με τα γράμματα κάθε χρόνο να παρουσιάζουν αυξητική τάση. Τα ελληνικά ταχυδρομεία απαντούν σε κάθε γράμμα των παιδιών, με προϋπόθεση όμως να υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία τους, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη. Όσα γράμματα των παιδιών διαθέτουν αυτά τα στοιχεία, θα πάρουν απαντητική κάρτα με ένα μικρό φιλοτελικό δωράκι. Τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους ζητούν διάφορα δώρα, είτε για τα ίδια είτε όμως και για τους γονείς τους. Δεν παραλαμβάνουμε γράμματα μόνο από τα μικρά παιδιά. Υπάρχουν και μεγάλη ηλικία οι οποίοι βρίσκουν ένα διάβλο επικοινωνίας μέσα από αυτή τη δράση και μας στέλνουν τις αγωνίες τους και τις απαιτήσεις τους και τις ευχές τους. Τα μικρά παιδιά ανάλογα με το,
με τις ανάγκες που έχουν, εκφράζονται αντίστοιχα. Άλλα παιδιά ζητούν δώρα, άλλα παιδάκια θα ζητήσουν υγεία και αγάπη γενικά για όλο τον κόσμο, άλλα παιδάκια θα ζητήσουν μια δουλειά για τους γονείς τους.